Είναι μια τραγική ημέρα σήμερα για την Κύπρο. Τα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί ουσιαστικά δίνουν το δικαίωμα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να βάλει στο σχέδιο εξυγίανσης, όπως ονομάζεται, οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα ήθελε, και να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να διαφυλάξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ταυτόχρονα μπαίνουν περιορισμοί στα συνδελεγματικές πράξεις, ούτως ώστε να μην μπορέσουν καταθέσεις ή άλλα χρήματα που υπάρχουν στα ταμεία των τραπεζών να διακινούνται ελεύθερα. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, εξ όσο γνωρίζω, που έχουμε υποστεί κάτι τέτοιο. Το βάρος στο πρώτο στάδιο θα το υπομειστεί η Λαϊκή Τράπεζα, και δεν είναι ακόμα σίγουρο αν τα λεφτά των υπαλλήλων στα ταμεία προνοίας, που αποτελούν και τις συντάξεις τους, θα διασφαλιστούν. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, οι οποίες σίγουρα δεν μπορούν να τύχουν απάντησης αυτή τη στιγμή. Διευθύνονται την αρρώτητα των σίγουρα κ. Η δική μας άποψη είναι ότι αυτό το εκβιαστικό μέτρο που μπαίνει μπροστά μας αυτή τη στιγμή, που μπαίνει μπροστά στις βουλευτές μας αυτή τη στιγμή, που λέει ουσιαστικά ότι ή ψηφίζουν ή πάμε σε άταχτη χρεοκοπία, πραγματικά είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος. Γιατί είπατε σε πρώτο μέρος θα το υπομειστεί η Λαϊκή, εκτιμάτε ότι θα υπομειστούν το ίδιο βάρος και άλλες, και άλλα ιδρύματα χρηματοπιστωτικά? Είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργηθεί ένα χάος μετά από την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Δεν μπορώ να γνωρίζω τις συνέπειες, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θα είναι οι συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου. Κύριε Φιδιά, μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό? Μπορούσε να γίνει το κούρεμα. Το κούρεμα θα έδωνε μια πιο ίση κατανομή βαρών και σίγουρα θα διασφάλιζε και τις δύο μεγάλες τράπεζες. Εγώ πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Το Eurogroup είχε αποδεχθεί πριν λίγες μέρες αυτή τη λύση. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι έχει αλλάξει. Οι τράπεζες έχουν μείνει κλειστές. Δεν έχει γίνει καμία πράξη από την περασμένη συνάντηση του Eurogroup, ξημερώματα Σαββάτου. Διερωτούμε γιατί το Eurogroup τόσο εκβιαστικά επιμένει πλέον στη διάλυση και στην Είχαμε και κάποια δηλώσει από πλευρά του Προέδρου του Eurogroup, ότι είχε πει ότι θα σώσουμε τις υγιείς εταιρείες, όχι τις προβληματικές τραπεζές. Ναι, απλώς δεν μας έχει εξηγήσει ο Πρόεδρος του Eurogroup πώς θα ζήσουν οι Κύπροι πολίτες με τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, με περιορισμούς στις αναλήψεις και όλα αυτά. Δεν νομίζω έχει ξανασυμβεί στην Ευρώπη. Πειραματόζωα γινόμαστε αυτή τη στιγμή. Κύριε Φιδιά, θέλω να πω εξής. Έχετε αλλεπάλληλες συσκέψεις το τελευταίο διάστημα και με την πολιτική ηγεσία και στο Προεδρικό Μέγαρο. Τι σας είπαν από το Προεδρικό Μέγαρο για το συγκεκριμένο θέμα? Δεν είχα επαφές με το Προεδρικό Μέγαρο για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν λέω για εσάς, αλλά και ο σύνδεσμος τραπεζών, αλλά και εκπρόσωποι των. Με τον διοικητή. Κοιτάξτε, η επίσημη θέση της κυβέρνησης έχει εκφραστεί από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν μέχρι την Κυριακή δεν ψηφίσουμε, πάμε σε άταχτη χρεοκοπία. Κύριε Φιδιά, κάποιοι λένε ότι ακόμη και αν περνούσε το κούρεμα, κύριε Φιδιά, ότι πάλι θα πρέπει να είμαστε στο ίδιο σημείο. Ένα λεπτό, συνάδελφε, να κάνουμε και μια ερώτηση όσον αφορά τους υπαλλήλους της Λαϊκής Τράπεζας. Μας έχει υποθεί, μας έχει διαμηνηθεί ότι διασώζονται οι θέσεις τους. Ποιες είναι οι δικές σας οι θέσεις? Κοιτάξτε, νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο πιο ειλικρινείς. Εάν μια τράπεζα όπως είναι η Λαϊκή σήμερα θα γίνει ένα ταμιευτήριο με 100.000 τη μεγαλύτερη κατάθεση που θα έχει μέσα, τώρα είναι αστείο να συζητάμε για τις θέσεις εργασίας, ότι θα διασφαλιστούν, έτσι.
Δηλαδή, πώς θα γίνει, θα πρέπει να γίνει κερδοφόρο αυτή η εταιρεία. Αυτό έχουν πει εξάλλου και αυτό, γι' αυτό κάνουν και την εξυγίανση. Ναι, να επαναλάβω το ερώτημα. Κάποιοι λένε ότι ακόμη και αν περνούσε το κούρεμα, ότι πάλι η Λαϊκή Τράπεζα θα ερχόταν στο ίδιο σημείο, ίσως λίγο αργότερα. Αυτό εξαρτάται απόλυτα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ρευστότητα που θα δώσει στην αγορά. Yeah. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια εκβιαστική ενέργεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα μας τιμωρήσει για την απόφαση της Βουλής της Δευτέρας. Να φέρετε το ποσό στο Ταμείο Συντάξεων και σε Ταμείο Προνοίας, θα χαθούν. Είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ όλα τα ταμεία προνοίας στη Λαϊκή Τράπεζα. 600 αλλά εκατομμύρια όλων των οργανισμών. Όλων των ταμείων. Εκ των οποίων τα μισά σχεδόν είναι των υπαλλήλων της Λαϊκής. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι θα έρθει σε λίγο ενώπιον της επιτροπής μετά το διάλειμμα πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού η οποία θα προνοεί κούρεμα. Με την πρόταση αυτή φαίνεται να μην διαφωνούν. Όχι να συμφωνούν, να μην διαφωνούν ορισμένοι βουλευτές του ΔΥΚΟ. Φαίνεται όμως να μην διαφωνεί και η ΕΔΕΚ. Διαφωνούν από ό,τι λένε οι πληροφορίες το ΑΚΕΛ και οι οικολόγοι, οι οποίοι θεωρούν εκ των όλων κάνευ οποιαδήποτε ψήφιση που να προνοεί κούρεμα. Τι έχετε υπόψη? Δεν έχω υπόψη για τι πρόταση μιλάμε, αλλά ούτε ξέρω αν μιλάμε για διάσωση αυτή τη στιγμή της Λαϊκής ή της Τράπεζας Κύπρου, έτσι. Εσείς θεωρείτε ότι είστε θύμα δηλαδή όλης αυτής της ιστορίας? Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει μια ισότιμη κατανομή βαρών. Δεν είναι δίκαιο να πληρώνουν οι υπαλλήλοι της Λαϊκής Τράπεζας και οι πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας όλο αυτό το κόστος. Είναι τρομερά άδικο. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργηθεί λόγω της εθελοντικής συμμετοχής μας στο πρόγραμμα της Ελλάδος, το PSI, στο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση η οποία λέει ότι έχει επέλθει συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση για να διασωθούν ουσιαστικά οι καταθέτες των καταστημάτων μας στην Ελλάδα, όλων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Άρα πληρώνουμε αυτή τη στιγμή ένα δυσβάσταχτο κόστος που έχει επέλθει κοντά μας από τη στήριξη της Ελλάδας και το πληρώνουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον οι πελάτες και οι υπαλλήλοι της Λαϊκής Τράπεζας. Οι τραπεζίτες έχουν κάνει και υπάρχει λάθος. Οι τραπεζίτες έχουν κάνει λάθος. Να βρούμε αυτούς που έχουν κάνει τα λάθη και να πληρώσουν. Γιατί να πληρώσει όλος ο κόσμος? Αυτή είναι η ορθή και νομική διαδικασία. Επίσης, απλώς να πω ότι εδώ μιλάμε για διάσωση των καταθετών μέχρι 100.000. Αυτή η διάσωση γίνεται διότι το ταμείο που υπάρχει για να στηρίξει τις καταθέσεις μέχρι 100.000 είναι μείον και επομένως πρέπει να βρούμε λύση για να μην χρεοκοπήσει το κράτος. Έτσι, άρα για να μην χρεοκοπήσει το κράτος αυτή τη στιγμή την πληρώνουν συγκεκριμένοι συμπολίτες μας. Και αυτό το λέμε ίση κατανομή βαρών. Πιστεύετε, και πάω πίσω στην αρχή αυτό που αναφέρετε, πιστεύετε ότι μέχρι να συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής υπάρχει πισωγύρισμα, διόρθωση, ξανά κούρεμα και διάσωση της τράπεζας? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει στο τραπέζι η απόφαση του Eurogroup της περασμένης εβδομάδας. Δεν μπορεί να έχει αλλάξει η απόφαση του Eurogroup της περασμένης εβδομάδας μέσα σε 7 μέρες, ενώ οι τράπεζες παραμένουν κλειστές. Δεν σας διαμείνει όμως αυτό ο κύριος Αφανασίου εκ μέρους της Ελλάδας? Μας το έχουν διαμείνει ότι δεν υπάρχει αυτή η πρόταση πλέον. Ναι, να μας εξηγήσει όμως γιατί δεν υπάρχει αυτή η πρόταση. Τι έχει αλλάξει από την περασμένη εβδομάδα μέχρι σήμερα, από το Σάββατο το πρωί μέχρι σήμερα, τι έχει αλλάξει για να κάνει την τράπεζα να είναι μη βιώσιμη? Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Φιδιά.